Η απόφαση να φιλοξενηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό τον ερχόμενο Μάρτιο η αιαρινή μεικτή συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας των Προέδρων και των Εισηγητών των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας ήταν η αφορμή για τη σημερινή διάσκεψη που έλαβε χώρα στο σπίτι του πολίτη. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας ιδρύθηκε το 1993. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Βουλής των Ελλήνων και τη συνεργασία της Κυπριακής Βουλής και της Ρωσικής Δούμας συστάθηκε η ΔΟΣΟΟ, η οποία έχει έδρα της την Αθήνα. Στόχος του οργανισμού είναι η συμβολή του με τις δράσεις του στον Παγκόσμιο Διαθρησκευτικό Διάλογο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, αλλά και η ανάδειξη καθώς και η διάσωση της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΣΟΟ έχει εκδώσει έναν τόμο με τις Αγίες Σοφίες ανά τον κόσμο, 37 τον αριθμό, από τη Σκωτία μέχρι την Κίνα, όπου συμπεριλαμβάνονται και δύο κυπριακές. Μια στην κατεχόμενη Λευκωσία και μια στην Πάφο. Ενώ την ίδια ώρα, όπως τόνισε, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας έχει σκοπό την ανάδειξη της προστασίας των χριστιανικών μνημείων που υφίστανται καταστροφές και βεβηλώσεις και σε άλλες περιοχές, όπως στη Συρία και στο Κωσυφοπαίδιο, καθώς και στην κατεχόμενη Κύπρο.